μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος Ελληνικού Αργυρούπολης, του οποίου επί σειρά ετών ήταν πρόεδρος, αποχαιρετούμε σήμερα τον σύντροφό μας Διαμαντή Μαυροδόγλου με πολύ θλίψη αλλά και σεβασμό και περηφάνεια. Αποχαιρετούμε τον αταλάντευτο και ανυποχώρητο μαχητή της ΕΠΟΝ και του ΕΛΑΣ, που με τον πόη ορθό αντιμετώπισε κακουχίες και διώξεις, γιατί πίστεψε σε υψηλά παρανθρώπινα ιδανικά, γιατί ήταν γαλουχημένος με τις αξίες και τους στόχους του ΚΚΕ, που για 80 σχεδόν χρόνια υπηρέτησε με αφοσίωση. Ο σύντροφος ο Διαμαντής αποτελεί κομμάτι της ηρωικής γενιάς των κομμουνιστών αγωνιστών, που η ζωή του αποτελεί παράδειγμα και έμπνευση για όλους εμάς που ακολουθούμε. Από μικρός αναγκάζεται να βγει για δουλειά για να βοηθήσει την οικογένειά του. Το 1941 οι Γερμανοί τους γκρέμισαν τα σπίτια για να επεκτείνουν το αεροδρόμιο. Αρχίζουν οι βομβαρδισμοί και για να τους αποφύγουν, μετά από πολλές μετακομίσεις, καταφεύγει με τη μητέρα του στην Ηλιούπολη. Εκεί γνωρίζεται με αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, οργανώνεται στην ΕΠΟΝ και με άλλους αγωνιστές συγκροτούν τμήμα του ΕΛΑΣ. Πήρε μέρες σε πολλές μάχες των Ανατολικών Συνοικιών στα Δεκεμβριανά και ακολούθησε στην υποχώρηση. Η συνθήκη της Βάρκιζας τον βρήκε στη Λάρισα. Στα δύσκολα χρόνια που ακολουθούν, η ζωή του είναι χαραγμένη με προσφορά και θυσίες. Διώξεις, προπυλακισμούς, βασανιστήρια, φυλακίσεις, εξορίες, τα γιούρα στη Λέρο, απολύσεις από τις δουλειές που βρίσκει όταν δεν είναι φυλακή, αλλά πάντα αταλάντευτα, μαχητικά, πρωτοπόρα. Στην πολύχρονη αγωνιστική σου διαδρομή, σύντροφε Διαμαντή, δεν σταμάτησες λεπτό να παλεύεις για το ωραίο, το μεγάλο, το συγκλονιστικό, για το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Ο ποιητής λέει: «Τι όμορφος που είναι ο κόσμος, σύντροφοι, σαν κάνεις το καθήκον σου. Εσύ, σύντροφε Διαμαντή, το έκανες απλόχερα, αγόγιστα και ατσιγκούνευτα. Τα θερμά μας συλληπιτήρια στα αγαπημένα σου παιδιά και εγγόνια. Καλό ταξίδι, σύντροφε».